Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε υπέροχα πασχαλινά τσουρέκια. Λαχταριστές πλεξούδες, ροδοκόκκινες και πολύ γευστικές. Τα υλικά μας είναι πολύ απλά, η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη και για αρχάριους που δεν έχουν ξανακάνει ποτέ τσουρέκια, προτείνω να την κάνουν για να μυρίσει και το σπίτι αυτές τις ημέρες του Πάσχα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα υλικά μας, αναλυτικά να σας πω τι θα χρειαστούμε. Για τα τσουρέκια, τα πασχαλινά, θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια. Θα χρειαστούμε 75 γραμμάρια νοπή μαγιά και 150 χλιαρό νερό. Εδώ σε λίγο θα σας εξηγήσω τι έχω κάνει, σημειώστε αυτά δύο υλικά. 375 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μισό κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι και κακουλέ. Είναι και τα δύο εδώ μέσα. 2 βανίλιες, 1 κουταλάκι της σούπας ηλιέλαιο, 5 αυγά, 170 γραμμάρια καυτό γάλα. Καυτό, σημειώστε το αυτό. 125 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και στο τέλος, αφού κάνουμε το ζύμωμα και τις πλεξούδες μας, θα χρειαστούμε φιλέ αμύγδαλο για διακόσμηση και ένα αυγό για το άλυμα. Ξεκινάμε να ζυμώσουμε τσουρέκια. Να θυμίσω λίγο σε όσους δεν είχαν δει και την εκπομπή με τη λαγάνα που είχαμε κάνει τότε, σε όλες τις ζύμες, είτε τσουρέκια, ενώ ψωμιά τσουρέκια, κάνουμε το εξής. Την οπή μαγιά ή την ξηρή, ό,τι χρησιμοποιούμε ανάλογα με τη συνταγή, την βάζουμε μέσα σε χλιαρό νερό, όχι ζεστό, χλιαρό νερό, 40 βαθμούς, για να μην καεί η μαγιά και δεν φουσκώσει, αδρανοποιηθεί. Ρίχνουμε μέσα λίγο αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό και το αφήνουμε γύρω στη μισή ώρα να ανέβει. Αυτό κάναμε εδώ. Αυτό βοηθάει τη μαγιά να ανεβάσει τα ενζυμά της και να μας κάνει καλύτερη δουλειά στο φούσκωμα στα τσουρέκια. Τώρα, να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ρίχνουμε πρώτα μέσα, είναι πάρα πολύ απλή. Θα δείτε πώς θα βάλουμε τα υλικά. Ξεκινάμε πρώτα με τη ζάχαρη. Μισή κουταλιά αλάτι. Το μαχλέπι και το κακουλέ. Μέσα και αυτό. 2 βανίλιες. Τώρα η βανίλια γιατί θέλει εδώ, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Αλλιώς δεν ανοίγουν αυτά. Μέσα και οι βανίλιες. Το ηλιέλαιο. Είδατε πόσο απλό είναι μέχρι σε αυτό το σημείο που είμαστε. Είναι τόσο απλό που δεν πιστεύω να δυσκολέψει κανέναν. Εδώ τώρα θα πέσει το καυτό γάλα. Δεν έχουμε ούτε μαγιές μέσα ακόμα, ούτε να φοβηθούμε τίποτα. Θέλουμε όχι χλιαρό, καυτό γάλα για να ενώσει και να λιώσει τα υλικά. Τη ζάχαρη και όλα τα υπόλοιπα. Ρίχνουμε το καυτό γάλα μέσα. Πολύ ωραία. Να πάρω και ένα σύρμα. Καλό να θυμάσαι και που τα βάζεις. Ωραία. Και με απαλές κινήσεις. Τα αρώματα τώρα του κακουλέ που έχουμε βάλει μέσα και τα άλλα μυρωδικά, το μαχλέπι, τη βανίλια, όλα αυτά βγαίνουν με το που μπαίνει το ζεστό γάλα. Ακόμα σε αυτό το στάδιο μυρίζει τσουρέκι, που είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τα ανακατέψαμε ελαφρώς. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ρεβάνουμε μέσα τα αυγά. Βάζουμε ένα-ένα αυγό, το οποίο το σπάμε και το δουλεύουμε με το χέρι. Αναμειλούμε βλάστο στο μείγμα μέσα. Ένα-ένα αυγό. Σπάμε, αναμειγνύουμε. Δεν χρειαζόμαστε ούτε μηχανήματα, ούτε μίξερ, τίποτα. Και το τσουρέκι το μυστικό είναι αυτό. Αργές κινήσεις, με απλά υλικά και θα βγει ένα πάρα πολύ καλό τσουρέκι σαν αποτέλεσμα.
Ωραία. Τώρα, σε αυτό το στάδιο, με το που μπήκανε τα αυγά μέσα, το καυτό γάλα που είχαμε και ήταν έντονη η θερμοκρασία του μείγματος, έγινε ξαφνικά χλιαρό. Οπότε τώρα, στη θερμοκρασία που είναι, μπορούμε να βάλουμε άνετα τη μαγιά μας. Χωρίς να φοβηθούμε ότι θα μας κόψει. Η μαγιά έχει ανέβει πολύ ωραία. Και αυτό θα βοηθήσει τα τσουρέκια μας, μετά το πλάσιμο που θα τα κάνουμε, να ανέβουν γρήγορα. Με αργές κινήσεις πάλι ενσωματώνουμε. Ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε το αλεύρι μας. Εδώ ρίχνουμε σταδιακά, σιγά σιγά, και όσο τραβάει το υγρό μείγμα αλεύρι, τόσο προσθέτουμε. Και θα δείτε, φτάσει σε ένα στάδιο που θα είναι ακριβώς, θα σας δείξω τι εννοώ, δεν θέλουμε να είναι ούτε σφιχτό, ούτε να κολλάει. Και φυσικά το μυστικό στα τσουρέκια είναι ότι δεν τα ζυμώνουμε. Το επίμονο ζύμωμα στα τσουρέκια, αυτό που κάνει είναι, και το παθαίνουν και ορισμένες από εσάς που ασχολούνται με τα τσουρέκια και δεν τα πετυχαίνουν εύκολα, να βγαίνει σαν ψωμί. Χάνει εκείνο το κορδόνι, την κλωστή που λένε, που είναι και όλη η ομορφιά του τσουρεκιού. Γι' αυτό τα τσουρέκια δεν τα ζυμώνουμε πολύ. Ίσα-ίσα ανακατεύουμε τα υλικά και φτάνουν σε ένα σημείο που από μόνο του το βλέπεις ότι έχει ήδη τις κλωστές μέσα. Αργά. Λίγο-λίγο το αλευράκι μας. Εδώ τώρα χρησιμοποιούμε ένα κιλό αλεύρι. Αυτό θα μας βγάλει περίπου 2 μεγάλες πλεξούδες. Ή 4 μικρές, αν τις κάνετε πιο μικρές στο γιορτινό τραπέζι. Αν θέλετε παραπάνω, απλά διπλασιάστε τη συνταγή. Τώρα, κάτι άλλο για τα υλικά που χρησιμοποιούμε, είτε αυτά είναι αυγά, είτε το βούτυρο ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου, τίποτα από το ψυγείο. Θα αφήσετε τα αυγά δηλαδή τουλάχιστον 3-4 ώρες έξω, για να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου. Γιατί αν είναι κρύα, θα μας δείξουν γρήγορα τη χλιαρή ζύμη που είναι στο χέρι μου, ήδη δουλεύω και είναι χλιαρή, θα μας την κρυώσουν, με αποτέλεσμα τα τσουρέκια μας, η μαγιά, να αδρανοποιηθεί εν μέρη και να μην μπορεί να τα ανεβάσει σωστά. Και φυσικά και το περιβάλλον που δουλεύετε πρέπει να είναι ζεστό. Να μην έχει ρεύματα, ενώ πόρτες ανοιχτές. Προσπαθήστε λίγο, είναι τα τσουρέκια, έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν θέλουν ρεύματα, αέρα κτλ. Γιατί κάθονται εύκολα. Ωραία. Το μείγμα μας πάει καλά. Μόνο αυτό το στάδιο πρέπει να προσέξετε. Βλέπετε, δεν ζυμώνω, απλά ανακατεύω να τραβήξει το αλεύρι. Ρίχνουμε και το τελευταίο αλευράκι μας μέσα. Θα αναρωτιέστε κάποιοι ή κάποιες, το βούτυρο γιατί δεν μπήκε, το ξεχάσαμε? Όχι. Το βούτυρο το βάζουμε τελευταία. Όχι από την αρχή. Αυτό θα βοηθήσει το μείγμα και να κάνει πιο ωραία, να έχει πιο ωραία υφή το τσουρέκι μας και θα βοηθήσει το μείγμα να έχει αυτό το κορδόνι που θέλουμε μέσα. Σε αυτό το στάδιο τώρα που έχει τραβήξει το αλεύρι, ρίχνουμε στο πλάι λίγο βούτυρο, όχι όλο, μια ποσότητα, το μισό. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Όχι ζύμωμα, βλέπετε το χέρι μου, δεν ζυμώνω. Απλά απανοτίζω το κάτω μείγμα με το πάνω.
Έχει ξεκολλήσει τα τυχώματα. Δεν κολλάει σαν μείγμα. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο βούτυρο. Και με απαλές κινήσεις παίρνουμε το βουτυράκι και το βάζουμε πάνω στο μείγμα να το τραβήξει. Ήδη το έχει τραβήξει. Σε αυτό το στάδιο δεν ζυμώνω άλλο. Βλέπετε, τράβηξε το αλεύρι, έριξα το βούτυρο, με το που το τράβηξε, τελείωσε. Αυτό είναι. Εδώ. Δεν το ταλαιπωρούμε άλλο. Τα καλά τσουρέκια δεν θέλουν ζύμωμα, το ξαναλέμε. Τώρα αυτό το αφήσουμε. Περίπου 2 ώρες με 2,5 σε ένα ζεστό μέρος. Κοντά σε κάποιο σώμα, κοντά σε κάποια αστεία, σε κάτι. Εάν έχετε φούρνο, ο οποίος έχει το πρόγραμμα, γύρω σε 30 λεπτά θα είναι έτοιμο. Οπότε, το βάζω να φουσκώσει και τα λέμε μετά. Δείτε ξανά την κάρτα με τα υλικά. Οι 2 ώρες, 2,5 για την ακρίβεια, έχουν περάσει. Η ζύμη μας έχει διπλασιάσει τον όγκο της. Την έβαλα σε ένα πλαστικό, είναι καλύτερα από το μέταλλο, κοντά σε ζεστό μέρος, οπότε ανέβηκε μια χαρά. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τα τσουρέκια μας. Καλό είναι, εμένα μου αρέσει, όταν χωρίζω τη ζύμη να τη ζυγίζω. Μην κάνω με το μάτι, γιατί αν θα γίνουν μικρά τα κορδόνια μεγάλα και βγει ένα τσουρέκι μικρό και ένα λίγο πιο μεγάλο, θα ψηθεί διαφορετικά στο φούρνο. Αν σε αυτό το στάδιο εσείς θέλετε να τα ζυγίζετε ή με το μάτι, είναι δικό σας θέμα. Πάντως, αν τα ζυγίσετε, θα βγουν όλα ομοιόμορφα. Ξεκινάμε. Λίγο αλευράκι πήρα απλώς. Ξεκολλάω τη ζύμη. Ωραία. Πριν τη ζυγίσω, θα ρίξω μέσα λίγο αλευράκι. Δεν θέλω να μου κολλάει καθόλου στο πρώτο στάδιο. Ωραία. Δεν την ξαναζυμώνω, έτσι. Δεν είναι σαν τα ψωμιά που σε αυτό, όταν κάθεται το ζυμάρι, ξαναφουσκώνουμε, να το ζυμώνουμε ξανά για να ξαναφουσκώσει. Όχι, στα τσουρέκια δεν το κάνουμε αυτό. Εντάξει, είχαμε ζυγίσει τη ζύμη πριν, οπότε ξέρω περίπου πόσο θέλω για τη μισή. Ακριβώς, αυτό θα πει μάτι. Και τώρα αυτό εδώ το χωρίζουμε σε 3 μέρη για να φτιάξουμε τσουρέκι με 3 κορδόνια. Εμένα μου βγαίνει 328 γραμμάρια περίπου το κάθε κορδόνι. Ωραία, και το τρίτο είναι εντάξει. Ας ζυγίσουμε και αυτό.
για να τελειώσουμε τις ζυγαρίες. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε το χώρο για να πλάσουμε τα τσουρέκια μας. Το μαχαίρι δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Λίγο αλευράκι κάτω. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό. Αφήνουμε τα κορτόνια μας λίγο στην ακρούλα. Φτιάχνουμε και τα υπόλοιπα. Τα τσουρέκια είναι από τα αγαπημένα μου. Μοσχοβολάει όλο το σπίτι. Και είναι κάτι που το κάνω όλο το χρόνο. Η ζύμη δεν κολλάει στα χέρια μας με το αλευράκι. Και το τελευταίο. Τώρα δεν είναι ανάγκη να κάνετε πλεξούδες. Ό,τι θέλετε εσείς, έτσι. Αυτό είναι στη δική σας φαντασία. Εγώ θα σας δείξω έναν τρόπο, ο οποίος βγαίνει έτσι μια όμορφη πλεξούδα με τα τρία κορδόνια. Άλλοι κάνουν με δύο, άλλοι κάνουν περισσότερα. Εκεί πάμε σε άλλο βαθμό δυσκολίας. Θα σας δείξω τώρα με αργές κινήσεις τι ακριβώς θα κάνουμε. Τα ανοίγουμε ακόμα λίγο. Αν μπορεί να το πάρει η κάμερα θα δείτε, ήδη είναι κορδόνια από τώρα. Δεν είναι συμπαγή η ζύμη. Αυτό θέλαμε από την αρχή. Αυτό το πετυχαίνουμε γιατί απλά τη ζύμη δεν την ταλαιπωρούμε, δεν τη ζυμώνουμε πάρα πολύ. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε αυτά τα κορδόνια που έχουν τα τσουρέκια και μας αρέσουν όλους. Γιατί το τσουρέκι αν δεν έχει αυτές τις ίνες μέσα είναι σαν ένα ψωμί γλυκό, οπότε δεν είναι ωραίο και το αποτέλεσμα. Και θα παιδεύτε. Και δουλειά δεν θα κάνετε που λένε. Ωραία. Τώρα. Τα βάζουμε στην ευθεία. Τη δεξιά πλευρά θα σας το δείξω πολύ αργά για να το καταλάβετε. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Απανοτίζουμε στην κάτω, βάζουμε αυτό μέσα. Απανοτίζουμε, τώρα πάει μόνο του. Βοηθάει το τσουρέκι. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ πίσω πιέζουμε ελαφρώς. Παίρνουμε όλη την πλεξούδα, τη γυρνάμε την άλλη. Και εδώ τώρα είναι έτοιμο. Σφίγγουμε λίγο εκεί. Μέσα αυτό, αυτό, εδώ, 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 εδώ κλείνουμε. Στα σημεία στην άκρη τώρα ελαφρώς τα πιέζουμε να κλείσουν, να ενωθούν όλες μαζί. Γυρνάμε μέσα τη μια πλευρά, γυρνάμε μέσα την άλλη πλευρά, γυρνάμε. Και είναι έτοιμο. Μια πολύ ωραία πλεξούδα η οποία τα φουσκώσει. Θα δείτε πόσο καλή είναι. Ταψάκι. Τη βάζουμε εδώ στην ακρούλα.
Θα φουσκώσουν αρκετά, οπότε στο ταψί τα βάζετε δύο, αφήστε λίγο χώρο μεταξύ τους. Η μία είναι έτοιμη. Πάμε για τη δεύτερη. Ωραία. Λοιπόν, το ένα κορδόνι μας είναι έτοιμο. Απαλές κινήσεις. Το ζυμάρι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Γίνεται ένα μαζί του. Είναι πολύ όμορφη η στιγμή που ανοίγεις τσουρέκια ή κάνεις με το ζυμάρι διάφορα στο σπίτι. Διάφορες παρασκευές. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό το κορδόνι μας. Τα ξαναβάζω στη σειρά. Να σας δείξω από κοντά. Λοιπόν, παίρνουμε τη δεξιά, τη βάζουμε πάνω στη μεσαία, την ακριανή την ακουμπάμε δίπλα, σηκώνουμε πάλι τη μεσαία, πάει εδώ. Και σε αυτό το σημείο πια μας δείχνει τον δρόμο. Δεν το σκεφτόμαστε, πάει μόνο του. Και εδώ στην άκρη πιέζουμε. Γυρνάμε ανάποδα και από εδώ τώρα το βλέπετε. Αναγκαστικά, δεν είναι κάτι δύσκολο, πάει μέσα, εδώ, εδώ και πάει μόνο του. Την πρώτη φορά και εγώ λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά τώρα σε αυτό το σημείο γυρνάμε αυτό εδώ και αυτό εδώ. Οι άκρες που γυρνάμε δεν θέλουμε να φαίνονται μπροστά και το τσουρέκι μας το γυρνάμε έτσι, έχουν πάει μέσα οι άκρες που διπλώσαμε και θα γίνει μια πολύ όμορφη πλεξούδα το φουσκώσει. Την παίρνουμε και την ακουμπάμε και αυτό στο ταψάκι μας. Τώρα, σε αυτό το στάδιο τα αφήνουμε μισή ώρα. Εγώ έχω ανοίξει το φούρνο στους 50 βαθμούς με 60 και τον έχω κλείσει. Θα τα αφήσω μέσα σε αυτό το φούρνο το ζεστό για μισή ωρίτσα. Μόλις φουσκώσουνε, θα τα λείψουμε με το αυγό που θα χτυπήσουμε, θα σας δείξω πώς, με λίγο νερό. Θα ρίξουμε το φιλέ αμύγδαλο και θα ψήσουμε. Πάμε για να τα ξαναφουσκώσουμε για δεύτερη φορά. Και είπαμε στους 50 βαθμούς για να ανέβουν. Έχει περάσει το μισάωρο. Τα τσουρέκια μας έχουν διπλασιάσει τον όγκο, τους έχουν φουσκώσει. Σε αυτό το στάδιο τώρα έχουμε χτυπήσει ένα κρόκο αυγού, μόνο τον κρόκο, με λίγο νερό. Και θα τα αλείψουμε πάνω. Απαλές κινήσεις, μην τα χτυπήσουμε, τα πληγώσουμε και ξεφουσκώσουμε. Φαίνονται από τώρα πάρα πολύ λαχταριστά. Σαν να λέω σε αυτό το στάδιο, απαλές κινήσεις, μην τα κουνήσετε πολύ, γιατί μπορεί να σας κάτσουνε. Και δεν το θέλουμε, είναι ένα βήμα πριν το ψήσιμο. Αυτό το αυγό τώρα που μπαίνει από πάνω θα τους δώσει ένα πολύ ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Σκοδέψουμε όλο το αυγό μας. Τα τσουρέκια τα είδατε, αυτά στο ένα κιλό γίνονται δύο μεγάλα τσουρέκια. Τώρα αν θέλετε να κάνετε εσείς μικρότερα, χωρίστε τη ζύμη σας σε μικρότερα μέρη και πλάστε τσουρεκάκια μικρά
μεγάλα, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, βάλαμε το αυγό μας και τώρα πασπαλίζουμε την επιφάνεια με φιλέ αμύγδαλο. Ωραία. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20-25 λεπτά. Στα 20 λεπτά καλύτερα να τα δείτε εάν έχουν κοκκινήσει καλά και έχουν γίνει. Αν τα αφήσετε παραπάνω θα στεγνώσουν και δεν θα είναι καλά τα στεμπουλιακά, δεν θα είναι νόστιμα. Θέλουμε να φράτα μέσα. Τα βάζουμε χαμηλά. Στους 200 βαθμούς. Και σε 20 λεπτά είμαστε εδώ πάλι μαζί για να δούμε τι κάναμε. Τα 25 λεπτά έχουν περάσει, τα τσουρέκια μας είναι τέλεια. Πάμε να δούμε και να θαυμάσουμε. Κλείνουμε το φούρνο. Μυρίζει υπέροχα. Κοιτάξτε εδώ, δεν σας λέω τίποτα. Γίναν δύο μεγάλα τσουρέκια. Μπορείτε να κάνετε και πιο μικρά όπως είπα στην αρχή. Τώρα καίνε. Τα βγάζουμε από τα ψή. Τα βάζουμε σε μια σχάρα επάνω για να κρυώσουν όμορφα και για να μην από κάτω μας υγρανθούν. Δοκιμάστε τη συνταγή, είναι υπέροχο το αποτέλεσμα. Βλέπετε μέσα πως είναι ίνες από τα τσουρέκια. Είναι τόσο αφράτα όσο φαίνονται. Από τις συνταγές χωρίς μυστικά, καλή ανάσταση και καλή επιτυχία.